Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Και θέλω να σταθούμε, κύριε πρόεδρε, για λίγο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Φαίνεται ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα κλιμακούμενες προκλήσεις από τους γείτονές της. Γιατί? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί? Γιατί πια θεωρούν ότι... Και πώς μπορεί να αντιδράσει. Ναι. Για παράδειγμα, κάποιοι λένε, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, θέλω τη δική σας, ότι μετά τις δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού για το θέμα των Τζάμιδων δεν έπρεπε να πάει ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών στα Τείρανα. Κύριε Σκουτζιάς. Είχαν προηγηθεί και του Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, πριν από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Στο ίδιο κλίμα. Να σκεφτούμε όμως κάτι. Γιατί η χώρα περνάει άσχημα με τους Αλβανούς, με τους Σκοπιανούς, πότε-πότε και με τους Βούλγαρους και σίγουρα με τους Τούρκους. Γιατί? Γιατί έχει αποδυναμωθεί. Έχει αποδυναμωθεί στην Ευρώπη. Αυτό γιατί, είναι σωστό. Γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αυτό που ήταν. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια υπήρχε η αίσθηση ότι είμαστε εμείς και οι υπόλοιποι που θα τους οδηγήσουμε κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Όταν χάνεις πόντους στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αυτοί προσπαθούν με διάφορους τρόπους να βρουν άλλους συμμάχους και σένα σε έχουν λίγο στην απέξω. Εδώ είναι πολύ μεγάλη ευθύνη του κυρίου Τσίπρα, λοιπόν, ότι αποδυνάμωσε την ουσία της χώρας. Τα συγκεκριμένα τώρα προβλήματα. Με τους Τούρκους πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τη μετανάστευση. Και θα πρέπει η συμφωνία που έχει γίνει με την πίεση της Γερμανίας, με την πίεση του Γιούγκερ, πρέπει να τηρηθεί. Ήμουνα στη Σάμο. Τα νησιά προσπαθούν να αναστηθούν. Είχαν πεθάνει τα νησιά. Εμείς είμαστε μακριά και δεν το βλέπουμε. Και ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι η μέση πτώση Σάμο, Μυτιλήνη, Κο είναι 40% του τουρισμού. Δηλαδή, ένα στους δύο τουρίστες που ήρθε πέρυσι, να το πω απλά, δεν θα έρθει φέτος. Γιατί πανηγυρίζουν κάποιοι για τους τουρίστες και στο νησί μου, στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Αλλά στα τρία νησιά των συνόρων το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και επιτρέψω μια μικρή παρένθεση, πρέπει να πούμε κάτι σε αυτούς τους νησιώτες. Πρέπει να δώσουμε κάτι σε αυτούς τους νησιώτες φέτος. Πρέπει να βρει η κυβέρνηση να τους αποζημιώσει για το βάρος το εθνικό που τράβηξαν. Η Σάμος, η Μυτιλήνη, η Κος, η Λέρος. Τα νησιά της πρώτης υποδοχής. Με τους Τούρκους λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν το εννοώ... προσεκτική περιλαμβάνει και δηλώσεις σαν αυτές του κυρίου Ξηδάκη, του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, που είπε ότι δεν είναι πια και προσβολή το να διαβάζουν, ας πούμε, Εμείς το βγάλαμε... Κοράνι στην Αγία Σοφιά. Καλά κάνετε και ρωτάτε, για να θυμίσω την ανακοίνωσή μας. Εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση που είπαμε στους Τούρκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην προκαλούν. Γιατί η Αγία Σοφιά είναι ένα μνημείο κατοχυρωμένο και από την UNESCO. Είναι το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας. Και όχι, και έχουν αποδεχθεί και το αποδέχτηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ την ύπαρξή του ως μη τζαμί. Ότι δεν είναι τζαμί. Άρα δεν πρέπει η Τουρκία του Ερντογάν να γυρνάει σε τέτοιες συμπεριφορές. Και αυτό είναι, κύριε Θεοδωράκη, ως αντίπεινο στην απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου να αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων. Ναι, έτσι, προφανώς θα έχουν μπερδέψει λίγο. Νομίζω ότι η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι ωφελείται από μια καλή σχέση με την Ελλάδα. Εμείς τους υποστηρίξαμε στη συμφωνία με τη Γερμανία, τους υποστηρίζουμε σήμερα στην πορεία τους προς την Ευρώπη. Άρα πρέπει να είναι και προσεκτικοί μαζί μας. Από εκεί και πέρα. Δεν μου απαντήσατε αν έπρεπε να πάει ο Κοτζιάς στα Τείρανα. Δεν είμαι υπέρ της κλιμάκωσης της έντασης. Η Αλβανία δεν θα πρέπει. Επομένως λέτε καλώς πήγε. Λέω ότι πρέπει να είμαστε σκληροί και βγάλαμε οπωσδήποτε μια ανακοίνωση για τους Τζάμιδες. Ήταν λάθος. Είδα, ήταν καλή η ανακοίνωση και αυτά που είπε εκεί ήταν καλά. Το θέμα είναι αν έπρεπε να πάει. Γιατί όπως είδατε, του την είχαν στημένη εκεί. Να σας πω κάτι. Πριν από μερικά χρόνια. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο στο οποίο θα γινόταν η συνάντησή του. Έτσι και τους απομάκρυναν μόνο λίγα μέτρα. Δεν τους πήρανε να τους εξαφανίσουν από εκεί, από αυτούς που φώναζαν. Δεν υπάρχουν εύκολα πράγματα στην εξωτερική πολιτική. Πριν μερικά χρόνια πήγα στα Τείρανα, δημοσιογράφος, και είδα και τον πρωθυπουργό, τον Αντιράμα. Πριν πάω στο μέγαρο Μαξίμου της Αλβανίας, στο απέναντι κτίριο υπάρχει μια τεράστια τουρκική σημαία. Τεράστια! Ίσως μεγαλύτερη από την αλβανική. Και ρωτάω τον πρωθυπουργό, λέω, συγγνώμη, αυτό το κτίριο που υπερηφανεύεται ότι είναι τουρκικό και είναι και η τεράστια τουρκική σημαία, τι είναι? Μου λέει, κοιτάξτε, κάποια στιγμή ζητήσαμε από τους Έλληνες να μας βοηθήσουν στην εκπαίδευση του στρατού μας. Δεν τα βρήκαμε και καταφύγαμε στους Τούρκους, οι οποίοι ήρθανε να οργανώσουν τον αλβανικό στρατό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν αφήσεις ένα κενό,
μπορεί αυτό το κοινό να δημιουργηθεί εναντίον σου. Δεν είμαι υπέρ λοιπόν της κλιμάκωσης της έντασης. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε προσπάθειες, χωρίς να παραχωρούμε τίποτα, συνεννόησης με τους Αλβανούς, συνεννόησης με τους Σκοπιανούς. Έχουμε ξεκάθαρη άποψη γι' αυτό. Απ' την άλλη, το να την τρώμε την καρπαζιά κάθε φορά διαμαρτύρητα. Αυτό αφορά λίγο το άλλο που είπα, κύριε Χατζηνικολάου. Αν νιώθει άλλος ότι μπορεί να δώσει καρπαζιά στην Ελλάδα, θα τη δώσει. Από οποιαδήποτε στάση. Σημασία έχει να νιώθει ότι η Ελλάδα είναι δυνατή. Και δυστυχώς αυτή την περίοδο νιώθουν ότι η Ελλάδα δεν είναι δυνατή. Πάμε στους συμπολίτες μας για μερικά ερωτήματα. Ελάτε. Το όνομά σας. Χαίρετε. Παράδοση λέει, κύριε Χατζηνικολάου, του σηκώνομαι όρθιο. Δεν σας ενοχλεί? Αν θέλετε, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. Το έχω ξανακάνει σε εσάς και δεν πρέπει να αλλάξουμε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ονομάζομαι Μαρκουλής Νικόλαος. Είμαι φοιτής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Η ερώτησή μου αφορά τα γεωπολιτικά. Πρόσφατα διάβασα σε ένα άρθρο ότι εξαρθρώθηκε σπήρα στην Αλβανία, η οποία διακινούσε στην Ελλάδα όπλα, βαρέο οπλισμό τέλος πάντων, τα οποία είναι και μάλιστα κατάλληλα για Αντάρτικο. Επιπλέον, επειδή οργάνωσα και μία ομιλία στο Πανεπιστήμιο μου ενός πρέσβη, ο πρέσβης συγκεκριμένα είπε ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους λάθρομετανάστες, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι μέσα σε αυτές τις, τους μετανάστες, τέλος πάντων, υπάρχουν γκρίζοι λύκοι και τέλος πάντων... Γκρίζοι λύκοι, Τούρκοι δηλαδή. Ναι, γκρίζοι λύκοι. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι γκρίζοι λύκοι είχαν επιχειρήσει να δολοφονήσουν τον Πάπα Ιωάννη το δεύτερο, το 1981. Είναι πολύ επικίνδυνη οργάνωση. Ολοκληρώστε το ερώτημα, παρακαλώ. Δεν θεωρώ, προσέξτε. Να κάνει το ερώτημα. Το κατάλαβα. Το έχει κάνει. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν μέσα στους μετανάστες είναι γκρίζοι λύκοι, οι οποίοι θα επηρεαστούν. Αυτό το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, το ερώτημα. Αυτό το άκουσα εγώ ως δεδομένο να το θεωρεί. Ναι. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Καταρχήν, ποιο είναι το σχέδιό σας σχετικά με τους λαθρομετανάστες? Επίσης, με συγχωρείτε, να προσθέσω το εξής. Πολύ πρόσφατα θα πηγαίνουμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Έμαθα ότι στο Υπουργείο Αμήνης... Αυτό από πού, πού θα πηγαίναμε? Συγγνώμη, αλλά στην 1η Μαΐου πήγα να κάνουν κατάληψη στο, στο νησί Παναγία. Αυτό δεν είναι... Όχι, όχι, όχι. Προσέξτε. Δεν είναι ούτε προς όφελος εθνικό να φουσκώνουμε μερικά πράγματα. Οι Τούρκοι προφανώς κάνουν παραβιάσεις. Προφανώς προσπαθούν να κερδίσουν κάποια πράγματα. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή ακόμα χώρα. Δεν είναι εύκολο κάποιος να κάνει πόλεμο μαζί της. Δηλαδή, μην κόβουμε μόνοι μας τα φτερά μας, σε ό,τι αφορά τους μετανάστες. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και με τους πρόσφυγες. Το τι θα κάνουμε. Αλλά δεν φοβάμαι ότι εκεί μέσα υπάρχουν γκρίζοι λύκοι οι οποίοι θα οπλιστούν από την Αλβανία για να κάνουν ένα κίνημα στην Ελλάδα. Δεν είμαστε τόσο ξεχαρβαλωμένη κοινωνία. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι είναι και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να φοβίζουμε τον κόσμο με τέτοιες υποθέσεις. Επειδή αναφερθήκατε στο ότι η Ελλάδα είναι πολύ δυνατή χώρα, να σας πληροφορήσω ότι ο συγκεκριμένος πρέσβης σε άρθρα του έχει γράψει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αεροναυτικής ισορροπίας στο Αιγαίο. Και ενδεχομένως και ότι δεν μας σέβονται και οι υπόλοιποι γείτονές μας να ευθύνεται και ότι ο στρατός μας πλέον έχει πρόβλημα. Ο στρατός, η αεροπορία και το ναυτικό είναι ακόμα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Χούτος Δημήτριος, 72 ετών και ήθελα να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Όχι ορισμένες, μία. Μία. Βέβαια, γιατί περιμένουν και οι υπόλοιποι. Μία. Επιλέξτε την πιο καλή. Ωραία. Δεν με πείσατε σαν αρχηγός σε ορισμένα θέματα που είναι και εθνικής σημασίας και να έχετε κάποια πρωτοβουλία σε προτάσεις, σε λύσεις. Σε λόγια και. Πέστε μου σένα, και πέστε ένα θέμα που να σας πω. Να προσπαθήσω ξανά. Ποιο θέμα σας ενδιαφέρει? Κάνατε μεταρρυθμίσεις. Έκανε η κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις. Εσείς κάνατε μια πρόταση για μια σωστή μεταρρύθμιση. Γιατί οι βουλευτές να είναι 300 και να μην είναι λιγότεροι? Γιατί να έχουν αυτούς τους μισθούς και εμένα να μου έχουν φάει τη μισή σύνταξη και να πληρώνω εγώ αυτά που εσείς φάγατε, αυτοί που κυβερνάγατε, όχι εσύ σαν άτομο. Τώρα είσαι μέσα στην κυβέρνηση και εσύ και τρως από αυτό το ταμείο. Στην κυβέρνηση δεν είναι, είναι στη Βουλή. Στη Βουλή, εντάξει. Ναι. Στη Βουλή που είναι. Ναι. Το ταμείο που το δύο κορπανά τρώνε. Όχι, λοιπόν, δεν είναι το ίδιο. Από τη Βουλή. Δεν είστε από το κράτος. Από το κράτος δεν πληρώνεστε τώρα εσείς. Ναι. Γιατί εσείς συνέχεια και κάνατε και προκλητική την άλλη φορά πρόταση να αυξήσετε και το μισθό. Για όνομα του Θεού. Ποιος το έκανε αυτό?
η κυβέρνηση, όλοι μαζί πήγατε να το ψηφίσετε και το αρνάνε το πήραν πίσω. Όχι, όχι, όχι. Όχι εσείς σαν άτομο βέβαια, όχι. Γενικά τώρα μιλάω. Όχι. Λοιπόν, εμείς εγώ ήθελα από εσάς σαν αρχηγός να κάνετε μερικές προτάσεις για να φύγουν λεφτά, να βγουν λεφτά στο ταμείο από αυτά που πληρώνονται που δεν πρέπει μερικοί. Γιατί... Σας είπα, εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση, το είπα και εδώ λίγο αλλά δεν το προσέξατε, ότι πρέπει να περιοριστεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία υπάρχουν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι ως πολιτικό προσωπικό που έχουν έρθει ως μετακλητοί, ως καινούργοι, ως πολιτικά στελέχη, ως πολιτικά γραφεία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Τα Υπουργεία θα πρέπει να έχουν, οι Υπουργοί μάλλον θα πρέπει να παίρνουν από τους ήδη δημόσιους υπάλληλους για να εξοικονομήσουμε λεφτά για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αλλαγή. Για αμοιβές των βουλευτών που ρώτησε ο κύριος. Το πρέπει με την πρότασή σας είναι μεγάλη διαφορά. Τι εννοείτε? Εσείς κάνετε την πρόταση. Μα είναι συγκεκριμένη πρόταση. Προσέξτε. Κάντε μερικές προτάσεις στη Βουλή. Είναι συγκεκριμένη πρόταση. Που είναι παραπανήσεις. Να μειωθεί όμως τόσο. Σας λέμε είπα. Σε έναν πατέρα να κάνει το παράδειγμα πατέρα στην οικογένεια, αν είναι σωστό για να μπορεί να εφαρμόσει και ορισμένες συμβουλές στην οικογένεια. Μερικά, εσείς έστειλε μια οικογένεια εκεί μέσα. Υπάρχει ένα σημείο επαφή με αυτά. Και επιτέλους εδώ η χώρα καταστρέφεται, πρέπει να συνεργαστείτε με ορισμένα θέματα να είναι με προτάσεις. Καλά, να μην πάω σε αυτό. Πάω σε αυτό που επιμένετε. Ναι. Σας λέω ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα στοιχίζει πολύ παραπάνω από όσα προσφέρει. Θα πρέπει να περιοριστούν οι μετακλητοί υπάλληλοι και τα στελέχη. Τα πολιτικά που διορίζονται από τις κυβερνήσεις και από τα κόμματα. Οι μισθοί των θα πρέπει να μειώσουμε. Οι μισθοί των βουλευτών δεν πρέπει να μειωθούν. Οι μισθοί των γιατί βουλευτών. Γιατί εγώ μειώθηκα 70% το μισθό μου. Και οι μισθοί των βουλευτών μειωθήκανε. Τι μειωθήκανε? Μειωθήκανε. Να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε πει να μειωθεί και ο αριθμός των βουλευτών. Παίρνετε υπερορίες μέσα στη Βουλή που όχι, κάθεστε. Όχι, όχι. 30 ώρες άμα δουλέψει υπερορίες, μετά όχι, γράφονται όχι. Μία ώρα, τρεις. Όχι, όχι. Όχι, ψέματα είναι και αυτό. Αυτό είναι πολύ παλιό. Ούτε πολύ... σύνταξη παίρνει ο βουλευτής πια από τη Βουλή. Παίρνει από το επάγγελμά του. Το πολιτικό σύστημα, προσέξτε. Πόσοι μεγάλη... αστυνομικοί φυλάνε εμάς τους πολίτες και πόσοι φυλάνε έναν πολιτικό παλιώνε. Όπως είναι ο Σημίτης και άλλοι. Ναι. Κοιτάξτε. Και παλιοί που. Γιατί να τους φρούν αυτοί, 16 και 17. Μίλετε σε μένα. Εγώ κυκλοφορώ προσωπικό. Με τη μηχανή μου και χωρίς συνοδεία. Αν έκανες τέτοιες προτάσεις. Έχουμε... Θα είχε ανέβει πολύ, το λίγο του 4% είπα, για το 2,5% που σας δίνουν όχι, όχι. Στην Βουλή. Τις έχουμε κάνει τις προτάσεις, αλλά δυστυχώς δεν τις προσέξατε. Έχουμε κάνει προτάσεις για το περιορισμό του πολιτικού χρήματος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρετε την πρότασή μας για τη μείωση των μετακλητών υπαλλήλων στα κόμματα? Εμείς δεν πήραμε τους μετακλητούς υπαλλήλους που δικαιούμαστε. Πήραμε πολύ λιγότερους. Αποσπάσαμε πολλούς λιγότερους. Και ζητήσαμε από όλα τα κόμματα να κάνουν αντίστοιχα. Εγώ όμως τι άλλο να κάνουμε. Θα έκανα, ναι. Παρόλο που δεν είμαι αρχηγός. Ναι. Θα έλεγα το εξής: το μισθό που παίρνω και αφού οι άλλοι δεν θέλουν, το κόβω και το δίνω εκεί στο χρέος της Ελλάδος. Όπως πήρατε μένα από την τσέπη μου τη σύνταξή μου. Προς το παρόν το μισθό. Αυτοί που κάναν όλα αυτά που τα δημιουργήσαν τώρα, είπατε μια φορά στη Βουλή να φέρουν τα λεφτά πίσω. Μα τι και γιατί τώρα. Όλοι οι πολιτικοί, κάντε μια πρόταση τέτοια και να δείτε πώς θα ανέβει το ποσοστό σας. Μα είπαμε, μετά. Δεν έχουμε εγώ είμαι απλώς το δημοτικό άνθρωπο. Είσαι μορφωμένος και δημοσιογράφος τόσα χρόνια. Κάντε μια πρόταση τέτοια, να έρθουν αυτά τα κλεμμένα πίσω. Δεν είναι αυτά που όλα που. Και αν το πούμε στη Βουλή, όχι, που αν το έχουμε αν πει, θα έρθουν συνέχεια, τα λεφτά. Κάτι θα γίνει. Ναι, και ψηφίστε ένα νόμο που όποιος αγγίζει πολιτικό χρήμα στην κρεμάλα. Εμείς είπαμε να επιστρέψουν ήδη τα λεφτά που έχουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε στο εξωτερικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε. Πάμε λοιπόν. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Δημήτρης Ντόντης. Είμαι 17 ετών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω μια γενικότερη ερώτηση για το κόμμα σας, κύριε Θοδωράκη. Τι πιστεύετε ότι είναι τελικά το ποτάμι? Είναι ένα κόμμα που έχει συγκεκριμένο σχέδιο και λύσεις, συγκεκριμένες και ρεαλιστικές, ή μήπως είναι ένα ευκαιριακό, θα έλεγα, κόμμα το οποίο εκμεταλλεύτηκε και την προσωπικότητα τη δική σας που ήσασταν τόσα χρόνια στην τηλεόραση και σε έβλεπε ο κόσμος, και μια πολιτική συγκυρία έτσι, και πήρατε κάποιες ψήφους από κάποιους δυσαρεστημένους πολίτες, από κάποιους πολίτες. Που ίσως θα τους χαρακτήριζα απολυτικούς, δηλαδή που δεν είχαν συμμετάσχει τόσα χρόνια στην πολιτική. Φίλε Δημήτρη, θα πρέπει να πρόσεξες ότι στα ψηφοδέλτια του ποταμιού, ξέχνα εμένα, υπήρξαν κάποια λαμπρά ονόματα, λαμπρά μυαλά της Ελλάδας που επέλεξαν να μπουν στην πολιτική μέσα από το ψηφοδέλτιο παραδείγματι επικρατείας, να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άρα το ποτάμι δεν ήταν ένα ευκαιριακό σχήμα του Θεοδωράκη, ήταν ένα γέννημα των στιγμών. Να υπάρξει ένα κόμμα μεταρρυθμιστικό, εξυγχρονιστικό και ένα κόμμα που κυρίως τι ήρθε να πει από την πρώτη στιγμή, ότι το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα είναι η κομματοκρατία. Ότι τα κόμματα
χτίζουν μια εξουσία την οποία θέλουν να την έχουν μετά στο δημόσιο. Γι' αυτό οι πρώτες μας προτάσεις ήταν τόσο σκληρές απέναντι στην κομματοκρατία που μας οδήγησαν σε μια σύγκρουση με τα υπόλοιπα κόμματα. Να σας ρωτήσω ένα άλλο κρόσο. Ποια είναι η ιδεολογία συγκεκριμένη του δικού σου πολιτικού κόμματος? Γιατί πολύ φοβάμαι ότι περιφέρεστε από τα δεξιά στα αριστερά και στο τέλος... Ναι, πέστε μου μια δεξιά άποψη που έχει ποτέ το ποτάμι. Γιατί το λέτε αυτό? Προσέξτε, μη σκέφτεστε. Θεωρείτε ότι η αντίθεση σήμερα είναι δεξιά-αριστερά? Και ο Τσίπρας τι είναι, αριστερός? Εγώ λέω ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία. Ναι, έχουμε διαφωνία. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι να μαλώνουμε για τον Λένιν, για τον Στάλιν και για τους θεωρητικούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μαλώνουμε για τις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές. Όταν λέω να μαλώνουμε, εννοώ. Όμως οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι ιδεολογία, όμως. Όχι, δεν θέλουν ιδεολογία. Δεν είναι οι μεταρρυθμίσεις, δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο. Έχουν πρόσημο σε σχέση με τη χρησιμότητά τους. Δηλαδή, το να είσαι σήμερα απέναντι στη κομματοκρατία, απέναντι στο κρατισμό, είναι αριστερό ή δεξιό? Θα βρεις και αριστερούς κρατιστές, θα βρεις και δεξιούς κρατιστές. Άρα εμείς είμαστε αντικρατιστές. Έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε συγκεκριμένο κορμό, ο οποίος όμως δεν υπακούει στο παλιό σχήμα αριστερά-δεξιά. Εντάξει. Στον κύριο πίσω. Το όνομά σας και την ερώτηση. Και θα έρθετε και από εδώ, φαντάζομαι. Ναι. Μαγκανάρης λέγομαι, είμαι ταχυδρόμος. Το μικρό σου. Γιάννης Μαγκανάρης. Ήθελα να σας ρωτήσω αν η κατάσταση στη Βουλή, με την αδυναμία που έχουν οι βουλευτές να διατυπώσουν την άποψή τους, νομίζετε ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο καινούργιο Σύνταγμα και στις συζητήσεις που γίνονται? Εννοώ ότι ο οι βουλευτές... τρόπος λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Εννοώ συγκεκριμένα ότι οι βουλευτές ενός κόμματος είναι χρήσιμοι μόνο για να ψηφίζουν τα νομοσχέδια. Μέσα στο ναό της δημοκρατίας, ένας βουλευτής, ο εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού, δεν έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή του. Στην περίπτωση που θα είναι διαφορετική από την κομματική γραμμή, σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική του καριέρα και η κομματική του καριέρα λαμβάνει τέλος. Να σας πω και κάτι πιο οδυνηρό, το οποίο το ξέρουν και οι συνάδελφοι. Ότι αυτή η διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα... Προτιμώ να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. Αυτό που λέω. Τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε να το δικαίωμα ενός βουλευτή να διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του? Επιτρέψτε μου. Σε αυτό απαντώ. Λέω ότι ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα περνάει μια κρίση. Αυτή τη στιγμή οι σοβαρότερες αποφάσεις έρχονται με προεδρικά διατάγματα. Έρχονται με αποφάσεις της κυβέρνησης και όχι με αποφάσεις της Βουλής. Δηλαδή έχει χάσει η Βουλή ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς που πρέπει να κάνει, η οποία όμως θα πρέπει να βοηθηθεί και από τα κόμματα για να γίνει αυτή η δουλειά. Όταν ένα νομοσχέδιο έρχεται, το έχετε προσέξει αυτό, ότι τα νομοσχέδια τα ψηφίζουμε πάντα Κυριακή, γιατί την Δευτέρα πρέπει να πάει ο κύριος Τσίπρας έξω να πει το ναι ή το όχι. Για να πιεστούν ψυχολογικά λοιπόν οι βουλευτές, αντί να συζητήσουμε στον χρόνο που πρέπει, να δώσουμε χρόνο να συζητήσουμε όλα αυτά, τα νομοσχέδια έρχονται την Πέμπτη, να τα συζητήσουμε την Παρασκευή και το Σάββατο, να τα ψηφίσουμε την Κυριακή για να πάει ο κύριος Τσίπρας έξω. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ δημοκρατικός διάλογος στο Κοινοβούλιο. Εσείς είπατε ότι ήρθε πρόσφατα το νομοσχέδιο 7.500 σελίδων. Ναι. Γιατί με τις στάσεις σας δεν το καταψηφίσατε εξ ολοκλήρου? Γιατί δεν υπήρχε χρόνος ούτε καν να διαβάσετε, να έχετε την άποψή σας? Γιάννη, μετά πας στο άλλο άκρο. Δηλαδή, εάν οτιδήποτε έρχεται, ακόμα και κακό, δεν προσπαθήσεις να το βελτιώσεις, έχεις χάσει το ρόλο σου ως πολιτικός. Δηλαδή το όχι σε όλα είναι το πιο εύκολο. Μας απαλλάσσει και από διάβασμα. Αλλά δεν πρέπει να πάμε εκεί. Είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία να πούμε, επειδή με αυτή η κυβέρνηση διαφωνούμε, επειδή αυτή η κυβέρνηση φέρνει βιαστικά τα νομοσχέδια, εμείς λέμε φεύγουμε από τη Βουλή ή πάμε στο όχι σε όλα. Αν μου επιτρέπετε μία πρόταση. Είναι δυνατόν ο βουλευτής να έχει το δικαίωμα να αυτοπροτείνεται και να μην έχει ανάγκη την κομματική λίστα? Ο υποψήφιος βουλευτής. Ο υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή ένας βουλευτής του κόμματος αρνείται να ψηφίσει ένα νόμο. Προφανώς θα διαγραφεί. Τελειώνει η βουλευτική του καριέρα. Να μπορεί να έχει το δικαίωμα από το Σύνταγμα να πει εκεί που εκλέγεται, τον τόπο εκλογής του, στους εκλογής του, ότι κύριε, εγώ διαφώνησα. Μα μπορεί να κατέβει, αλλά δεν θα πάρει το ποσοστό για να εκλεγεί.
Βγαίνω με κούτελο καθαρό και ζητάω να με ψηφίσετε ξανά. Ναι. Μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την άποψη? Όχι. Γιατί αυτό θα σημάνει μια πολυδιάσπαση και πρακτικά, πείτε μου, πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή, πηγαίνει κάποιο στη Λάρισα και λέει: εγώ διαφώνησα με το κόμμα μου. Εκλέξτε με. Θα πρέπει να πάρει ένα ποσοστό 3% για να. Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, κύριε Θοδωράκη. Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο μπορεί κάποιο να βάζει το όνομά του και να λέγεται Χατζη Νικολάου Νικόλαος ανεξάρτητος. Αν θέλει να λέγεται Θεοδωράκης. Κοιτάξτε, αυτό υπήρχε παλιά, αλλά δεν υπήρχε το όριο του 3%. Τώρα για να εκλεγεί ένας βουλευτής πρέπει πανελλαδικά να συγκεντρώσει 3%. Γιατί αλλιώτικα... Και αυτό σαν πρόταση σε εκλογικό νόμο. Παλιά σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Αυτό που λέτε, αυτό που λέτε κρύβει κινδύνους τους οποίους δεν έχετε οι καταλάβει. Οι δύο πρωτεύθυνοι. Άρα κάποιος σε ένα νομό, σε ένα νομό της Ελλάδας, μπορεί να θέσει μια υποψηφιότητα και να πάρει μόνο τις ψήφους του νομού και να εκλεγεί βουλευτής. Λοιπόν, κρύβει πάμε κινδύνους. Παρακάτω. Σκεφτείτε το και θα καταλάβετε τι σας λέω. Το έχει καταλάβει ήδη. Λοιπόν, ξεκινήστε εσείς από εδώ. Το όνομά σας και το ερώτημα. Έχουμε μπερδέψει τις κάμερες τώρα. Πρέπει να πάω απέναντι, όχι. Κύριε Ζωγλου, Θεοδόσης λέγομαι. Σας άκουγα που λέγατε ότι έχετε διαφορές με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, και με την Δημοκρατία. Εγώ ωστόσο πιστεύω ότι ουσιαστικά δεν έχετε διαφορές. Δηλαδή, οι διαφορές σας συνίστανται σε πράγματα από το ένα είκοσι του εισιτήρου πήγε στο 1,40. Βρήκα και. Θέλετε μικρούς, να μας δείτε μαζί εσείς. Εσείς προσωπικά θέλετε να μας δείτε μαζί, γι' αυτό το λέτε? Όχι, εγώ δεν βρίσκω διαφορές στο πολιτικό, στο λεγόμενο ευρωπαϊκό τόξο. Δηλαδή, ο ίδιος είπατε πριν ότι έτσι και μας πούνε οι Ευρωπαίοι, ότι άμα πάτε σε εκλογές, δεν σας δίνουμε τη δόση, τότε. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε εδώ πέρα πολιτικό σύστημα. Γιατί? Δηλαδή, αν είναι. Γιατί? Αν είναι να πώς κάνουμε θα ζήσετε, πάντα. Προσέξτε, γιατί υπάρχει ένας λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Να σας πω. Καθόλου δεν λαϊκισμός λέω ότι. Δεν είναι. Επιτρέψτε μου. Εντάξει. Ναι, ναι. Πώς θα ζήσει η χώρα? Δηλαδή, ποιος θα πληρώσει. Μα η χώρα δεν ζει από τα δανεικά αυτά. Ποιος θα πληρώσει αύριο τους μισθούς? Οι μισθοί πληρώνονται από τα δανεικά. Πώς θα πληρώσει το ταμείο αυτή τη στιγμή? Είναι μείον, όπως ξέρετε. Έχουμε πάρει τα διαθέσιμα ακόμα και των νοσοκομείων. Έχουμε πάρει τα διαθέσιμα από ό,τι υπάρχει από υπηρεσία. Τα παίρνουμε για να πληρώνουμε τις δόσεις, κύριε Θεοδωράκη. Όχι, δεν τα παίρνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα παίρνουμε για να πληρώνουμε ακόμα και τους μισθούς. Υπάρχει ένα πρόβλημα δηλαδή στη χώρα που ευθύνει το πολιτικό σύστημα. Η παραγωγή χρήματος είναι πολύ μικρότερη από την κατανάλωση χρήματος. Και δεν εννοώ η κατανάλωση του κόσμου, εννοώ από την κατανάλωση του δημοσίου χρήματος. Αυτή τη στιγμή η χώρα για να σταθεί στα πόδια της, χρειάζεται απαγορεύεται να δοθεί ένα ευρώ σε κοινωνικές δαπάνες. Απαγορεύεται. Όλοι οι συλλογισμοί είναι σοσχελισμένοι. Δεν μπορεί να, αυτά τα λεφτά που μας δίνουν οι ξένοι τα παίρνουν οι ίδιοι τους πάλι πίσω. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ναι. Δηλαδή αυτό το ότι αν δεν κάνουμε αυτό που μας λένε, αυτό, δεν θα μας δώσουν τη δόση, είναι ένας εκβιασμός, ο οποίος σας καταργεί, όχι σας προσωπικά, καταργεί όλο το σύστημα το οποίο υποστηρίζει αυτόν τον ευρωμονόδρομο. Νομίζω ότι έχετε κάνει, είναι... μια λάθος ανάγνωση των δανεικών. Τα δανεικά που πήραμε, δεν τα πήραμε για να τα δώσουμε στους ξένους, τα πήραμε για να μπαλώσουμε τις τρύπες που δημιούργησε το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Η χώρα χρεοκόπησε. Χρειαστήκαμε κάποια στιγμή λεφτά για μισθούς, για συντάξεις, για δαπάνες και δεν τα είχαμε. Και πήγαμε στην Ευρώπη και ζητήσαμε δανεικά. Και μας δώσανε δανεικά. Με κακούς όρους μνημονίων. Να το συζητήσουμε. Μα το θέτουν οι ίδιοι. Αλλά έτσι. Δεν είναι λεφτά που τα πήραμε για να δώσουμε στα δάνεια. Μα είναι λεφτά που τα πήραμε θέτουν, γιατί δεν μπορούσε να ζήσει η ελληνική πολιτεία. Λόγω και της πατάλης του πολιτικού συστήματος. Οι ίδιοι το θέτουν ότι αν δεν τα πάρετε αυτά, δεν θα μπορέσει να πληρωθεί η δόση. Οπότε, τώρα ενώ εσείς λέτε ότι να παίρνουμε δηλαδή τα δανεικά, να ζούμε, αλλά να μην επιστρέφουμε τίποτα. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά μέχρι να πεθάνουμε και προκειμένου να πληρώνουμε τα δανεικά και προκειμένου να γίνεται αυτό, να πακούμε τυφλά σε οτιδήποτε μας λένε οι Ευρωπαίοι, τότε εσείς δεν έχετε κανένα νόημα να υπάρχετε. Ναι. Γιατί είπατε προηγουμένως ότι αν παιδιά οι Ευρωπαίοι μας πούν ότι δεν μπορείτε να πάτε στις εκλογές, τότε δεν θα πάμε. Τότε συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει λόγος να έχουμε εδώ πέρα κυβέρνηση και πολιτικό σύστημα. Να τους πούμε, ρε παιδιά, ελάτε εδώ πέρα εσείς. Η υπερήφανη, αφού είστε τόσο σοφοί, κάντε ό,τι θέλετε να ξεφυρώσετε πολιτική, και εμείς θα φύγουμε. Η υπερήφανη τι ψηφίζουμε πολιτική, εμείς. Άκουσε με. Η υπερήφανη πολιτική που υπενήσεις ότι πρέπει να έχουμε προϋποθέτει δύο πράγματα. Ότι έχεις μια χώρα που παράγει, έχεις μια χώρα που βγάζει χρήματα, που θρέφει τα παιδιά της. Αυτό όταν πρέπει να προσέξει όταν είσαι υποχρεωμένος σύστημα. Όταν είσαι υποχρεωμένος λόγω της κακοδιαχείρισης δεκαετιών να ζητάς δανεικά, θα κάνει συμφωνίες.
Δεν υπάρχει κανείς που θα σου δώσει πουθενά. Εσείς βλέπετε να βγάζει πουθενά αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν βγάζει πουθενά. Και αυτός ο ενδοτισμός. Και αυτός ο ενδοτισμός, αυτός μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος είναι ατελείωτος. Και βλέπω τα ίδια έλεγε ακόμα. Και ο κύριος Τσίπρας το Γενάρη και είπε ότι εγώ θα βρω χρήμα. Πήγε στο Ιράν, πήγε στη Ρωσία, πήγε στη Βενεζουέλα. Πήγε και δεν βρήκε πουθενά χρήμα που το έχει ανάγκη για να πληρώνει. Και βρέθηκαν οι κακοί κατά εσάς. Πήγε να βρει χρήμα γιατί ήθελε να πληρώνει. Φαντάζομαι. Γιατί ο ίδιος πριν έλεγε ότι δεν θα πληρώνει. Ναι, ναι. Αλλά είδε όταν μπήκε στην εξουσία, είδε πώς θα πει διαβάζει ο σάκος. Δεν υπάρχει δωρεάν. Στην διεθνή πολιτική. Όταν η χώρα σου έχει υπάρχουν οικονομικά και προβλήματα, όμως, δεν υπάρχει μόνο πρέπει να βρεις κάποιους να σε δανείσουν. Και αυτή τη στιγμή, για να λύσουμε και έναν μύθο, έτσι, μας δανείζουν με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο συμπολίτης μας μιλά για διαγραφή του χρέους. Ναι. Σε ένα βαθμό, ναι, με αυτό το έχει αποφανθεί και η Επιτροπή Χρέους. Δεν είναι κάτι δηλαδή που. Ναι, είναι κάθε χώρα μπορεί να αποφαίνεται ότι διαγράφεται το χρέος απέναντι στους άλλους. Εντάξει, αλλά μέχρι τώρα δεν μας έχει βγάλει πουθενά αυτός ο τρόπος. Αυτό θέλω να έχει κάποια χώρα λόγο να πληρώνει τα χρέη της. Θα βγάζει μια απόφαση ότι θεωρώ ότι το χρέος αυτό δεν θα το πληρώσω, δεν το πληρώνω. Τα χρέη διπλοτριπλοπληρωμένα. Αυτό το έχει αποφανθεί. Το λένε έξω, έχουν έρθει αναλυτές και μας το έχουν πει. Δηλαδή, λοιπόν, πάμε και σε κάποιον από τους επόμενους. Ποιο θέλει άλλο ερώτηση. Εδώ, θέλετε ο νεαρός. Στη μέση. Εδώ, ελάτε. Έχει σηκώσει. Λέγομαι Μόσχος Νικόλαος. Λίγο πιο κοντά. Λέγομαι Λέω Μόσχος Νικόλαος και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Δράτωμαι της ευκαιρίας να ρωτήσω, να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στη Βουλή και την ψήφιση του λεγόμενου κόφτη, όπως λέμε. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για όποιον έρθει στην εξουσία να βρει έναν εναλλακτικό δρόμο προκειμένου να βγει επιτέλους η χώρα από την κρίση. Γιατί διανύουμε από το 2010 μέχρι το 2016, είναι ο έκτος χρόνος μνημονίου. Ποια άραγε θα ήταν η εναλλακτική πορεία που μπορεί κάποιος να προτείνει από το πολιτικό σύστημα και ποιος πιστεύετε εσείς ότι θα ήταν ο πιο ικανός του πολιτικού συστήματος, υπάρχοντος πολιτικού συστήματος ή και του παλαιότερου για να μπορέσει να τραβήξει αυτό το αυτοκίνητο ουσιαστικά για να βγούμε από την κρίση. Ίσως είναι κάποιος με κάποια μεγαλύτερη εμπειρία ως προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, Φερρυππίν, ο κύριος Μολυβιάτης, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Καραμαλής, κάποιος από τους παλαιότερους. Δεν είμαι υπέρ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι. Τα ονόματα που αναφέρετε έχουν κάποια δυναμική σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είμαι υπέρ της λύσης, της επιστροφής στο παρελθόν. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε το θάρρος και να βρούμε εμείς τις λύσεις σήμερα. Και οι λύσεις πάντα είναι οι εξής. Να δυναμώσουμε την ελληνική κοινωνία, να δυναμώσουμε την παραγωγή, να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει πλούτος, να μπορεί ο πλούτος να μοιραστεί δικαιότερα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, την πολεμάμε και σιγά σιγά νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει άλλος τέτοιος δρόμος. Τα δανεικά θα οδηγήσουν σε νέα μνημόνια. Μόνο αν δυναμώσει η Ελλάδα μέσα, σας είπα, από την παραγωγή, από επενδύσεις, από ιδιωτικοποίησεις, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγούμε από την κρίση. Ελάτε. Η διαφθορά. Πρέπει να κάνετε ένα-δυο ακόμη ερωτήματα. Ελάτε. Μπορείτε να συνεχίσετε. Αφήστε το σε μένα αυτό. Ελάτε. Ναι. Το όνομά σας και το ερώτημα. Ασπασία Κωνσταντινίδου, είμαι διερμηνέας. Και ήθελα να ρωτήσω. Βέβαια, λέτε όλα αυτά, όταν γίνω πλούτος και όλα αυτά. Εσείς όμως έχετε ένα μεγάλο μένος απέναντι στον Πρωθυπουργό μας, όπου και εκείνος προσπαθεί. Εγώ είμαι μια Ελληνίδα φορολογούμενη, όπως όλοι οι Έλληνες, τραβάμε τα δεινά, πληρώνουμε όλοι, αλλά όταν βλέπουμε έναν πολιτικό ο οποίος προσπαθεί, μπορεί να μην πέτυχε τίποτε, αλλά προσπαθεί και όλη η κυβέρνηση. Και δεν δέχομαι εγώ, εσείς είτε ο κύριος Μητσοτάκης που λένε ψεύτης. Γιατί δεν ψεύτης, ο άνθρωπος προσπάθησε, δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα. Πού είναι το πλούτος αυτό που λέτε, δεν θα το θέλει ο ίδιος. Ο ίδιος δεν θα ήθελε να τον αγαπάνε όλοι οι οποίοι γίνεται μια παραπληροφόρηση γενικά στα μίντια και ο κόσμος είναι ενάντια, ενώ ήταν υπέρ. Λοιπόν, δεν θα ήθελε αυτός ο άνθρωπος με την απλή λογική.
Εγώ δεν είμαι κομματική, γιατί έχω έρθει από το εξωτερικό, είμαι ακομμάτιστη. Απλά με τη λογική μου σκέφτομαι. Σας έχει γοητεύσει ο κύριος Τσίπρας. Ναι, ότι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Σας έχει γοητεύσει, λέω. Αυτό με έχει γοητεύσει. Τι είμαι εγώ, κοπέλα. Έχει γοητεύσει. Απλά μου αρέσει όπως μιλάει και όπως προσπαθεί. Μάλιστα. Και δεν θέλω, δεν δέχομαι να τον κατηγορείτε. Είσαι καναμένος κι εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι λένε για την καρέκλα. Συγγνώμη, ποιος είναι αυτός που δεν θέλει την καρέκλα? Ναι. Εσείς δεν τη θέλετε, ο κύριος Μητσοτάκη? Γιατί αυτό το νέο παιδί, το νέο παλικάρι που ήρθε με παρορμητισμό, με θετικότητα ότι κάτι θα κάνει και δεν τα κατάφερε? Διότι τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά. Πού να μπορούσε να διανοηθεί αυτό το που γίνεται όλο? Προσπάθησε, νόμιζε ο κάθε ένας, αλλά τόσο κάθε κουβέντα τον κατηγορείτε συνέχεια και εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος καγκαίγεται να πάρει την καρέκλα. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης έσωνε τη χώρα, με τα χαράς να τον ψηφίσουμε. Και αν εσείς επίσης μπορούσατε, απλά λέτε λόγια, προτάσεις και μηδένει στο πηλίκο. Ο καθένας να κρατήσει τη θέση του, αυτό κάνει, τίποτα άλλο. Εάν πάρετε εσείς τη θέση του κύριου Τσίπρα, θα τα λύσετε όλα τα προβλήματα που περιμένετε από εκείνο το παιδί να τα λύσει όλα τα πάντα? Και μόνο κατηγορείτε, όχι εσείς και ο κάθε ένας από εσάς. Δεν είναι σωστό. Εγώ θέλω τον Πρωθυπουργό μας να τον σεβόμαστε. Μάλιστα. Γιατί είμαστε όλοι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες και να έχουμε ένα σεβασμό απέναντί του. Όπως θα έχουμε και σε εσάς, εάν έρθετε στην εξουσία και αν κάνετε όλα αυτά που λέτε. Η γοητεία που σας ασκεί ο κύριος Τσίπρας είναι τόσο μεγάλη που ίσως είναι μάταιο να προσπαθήσω να σας μεταπίσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως. Ότι δεν κάνουμε πρωθυπουργό κάποιον που απλώς θα προσπαθήσει. Κάνουμε έναν πρωθυπουργό που έχει κάποιες λύσεις, έχει επεξεργαστεί κάποιες απόψεις, έχει δοκιμαστεί λίγο στη ζωή. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι ότι σε αυτή τη χώρα επιλέξαμε κάποια στιγμή μία παρέα, και όχι μόνο έναν άνθρωπο, μία παρέα που ήταν εντελώς αδοκίμαστη από την πραγματική ζωή, που είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Είπε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι, μην το ξαναπείτε. Δεν είπε ψέματα. Τι σας είχε πει για τον Ένφια? Τι σας είχε πει για τον Ένφια? Σκέφτηκε κάποια πράγματα. Μα τι σας είχε πει για τον Ένφια? Ποια είναι τα ψέματα που είπε? Είπε για τον Ένφια ότι θα τον καταργήσει. Μπόρεσε? Όχι. Μπόρεσε, σας ρωτάω. Είπε ότι θα φτύσει το μεροκάματο. Το έκανε. Οι δανειστές πιέζουν. Οι δανειστές μας πιέζουν. Και τον πιέζουν και τον ίδιο. Εσείς το ξέρετε ότι αρρώστησε όταν υπέγραψε? Εγώ θυμάμαι, γιατί ακούω Real και παρεπολιτικά, και ακούω θυμάμαι τον κύριο Χατζηνικολάου που έλεγε, ναι, έτσι τι, να σας αρέσει για αλήθεια. Τον ΕΡΠΗ, για τον ΕΡΠΗ. Όχι για τον ΕΡΠΗ. Θυμάμαι ο κύριος Χατζηνικολάου που ακούω πάντοτε Real, που είναι στις 10 με 12 και πάει λέγοντας, και έλεγε, σας παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, κύριε Υπουργέ, υπογράψτε να μην πάει η χώρα στα βράχια. Όταν αυτός ο Χριστιανός αρρώστησε και είδε ότι δεν γίνεται... Όχι, δεν το έλεγα έτσι, κυρία μου, θα με συγχωρήσετε. Εγώ το θυμάμαι σε δεν το θυμάστε καλά. Για πείτε μου. Γιατί εγώ έλεγα υπογράψτε με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ναι, δεν είπα οτιδήποτε. Όχι ότι σας φέρουν μπροστά σας. Όχι, δεν είπα εσείς ότι είπατε αυτό. Έτσι όπως το είπατε όμως, ήταν σαν να του έλεγα εγώ να τα υπογράψει όλα. Όχι, οι υπόλοιποι λέγατε υπογράψτε. Όχι οτιδήποτε, συγγνώμη γιατί σας ακούω και πολύ, ναι, προσεκτικά. Όχι οτιδήποτε. Όχι. Οι υπόλοιποι λέγανε οτιδήποτε, απλά υπογράψτε, εγώ το θυμάμαι συγκεκριμένα, γιατί ακούω πάρα πολύ. Ναι. Ότι του έλεγαν αρκετοί, ναι, από την πολιτική σκηνή, ναι, να, όχι, υπογράψει, ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι είναι να είναι, εκτός από εσάς, όπου το θυμάμαι πολύ καλά, απλά υπογράψτε, κύριε Πρωθυπουργέ, θα πάει η χώρα στα βράχια. Κοιτάξτε, υπέγραψε, εάν... αρρώστησε και το ξέρω πάρα τώρα πολύ. Τώρα αυτό είναι η κριτική σε εσάς και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι ενώ του λέγατε να υπογράψει, μετά αρχίσατε την κριτική. Ναι. Εσείς το λέγατε, υπογράψτε. Εμείς... Όλοι. Αφήστε να σας απαντήσω. Γιατί να το κατηγορούμε? Αφήστε να σας απαντήσω. Ναι. Τώρα όμως να απαντήσει. Ναι. Ναι. Και δεν θα επανέλθετε. Όχι, τελείωσε τώρα. Έλα. Το ποτάμι στη Βουλή, πέρυσι τον Απρίλιο, είπε ότι πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία και πρέπει να την υπογράψουμε πριν κλείσει η τράπεζα. Πριν κλείσουν οι τράπεζες. Και μας χλεβάζανε και μας λέγανε και τι έγινε αν κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς λοιπόν επιμένουμε σήμερα και λέμε ότι αν είχαμε υπογράψει τη συμφωνία του Γιούγκερ του Απριλίου, θα είχε γλιτώσει η χώρα 80 δισεκατομμύρια συνολικά. Κάποιοι λένε ότι το μείον από τις τράπεζες είναι 40, κάποιοι άλλοι λένε ότι χάσαμε 30 δισεκατομμύρια από καθυστερήσεις. Συνολικά ο λογαριασμός αναφέρεται σε κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια. Είναι 80, είναι 70, είναι 90. Ποτέ δεν θα μάθουμε στο παρόν χρόνο. Άρα η καθυστέρηση του κυρίου Τσίπρα να φέρει μια συμφωνία για τη χώρα έχει οικονομικό αντίκτυπο.
στην πολιτική, όπως και στην ιατρική, οι αποφάσεις έχουν σχέση με τον χρόνο. Εάν αργήσεις να δώσεις το φάρμακο στον ασθενή, πέταξε. Μάλιστα. Και φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Άργησε να δώσει το φάρμακο, χάσαμε πάρα πολλά λεφτά και γονάτισε η ελληνική κοινωνία ακόμα περισσότερο. Πρόεδρε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, τον κύριο Χατζή, την κυρία Γαβρά και τον κύριο Τάκη. Και ευχαριστούμε βέβαια τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.